Καλημέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε ντολμάδες για 6-8 άτομα. Χρειαζόμαστε 4 ντομάτες, 4 πατάτες, 2 πιπεριές, 2 κολοτσίθια, 2 κρεμμύδια, μαϊντανό, δυόσμο, φύλλα κλιματόφυλλα, 500 γραμμάρια ρύζι στρογγυλό, αλάτι, πιπέρι, τσίμινο, αρίγανη, λάδι. Μετά που θα καθαρίσουμε τα κολοτσίθια, τις μελιτζάνες, τις πατάτες, τις αδειάζουμε με ένα κουταλάκι. Κάνουμε μία τρύπα και να βάλουμε μέσα το ρύζι. Τα αλατίζομαι. Ξύνουμε το εσωτερικό των λαχανικών. Αν θέλετε, μπορείτε να τα κόψετε σε μικρά κομματάκια. Ξύνουμε το κρεμμύδι, τη ντομάτα, παίρνουμε λίγα φύλλα μαϊντανό, τα κόβουμε. Σε μικρά κομμάτια. Το ίδιο κάνουμε και με το δυόσμο. Το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Ρίχνουμε το ρύζι στη σαλατιέρα. Αλάτι. Το τσίμινο. Πιπέρι, αρίγανη. Ελάτι. Τα ανακατεύομαι. Μπορείτε να βάλετε λίγο τσιμά αν θέλετε. Τώρα θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε τις ντολμάδες. Παίρνουμε ένα φύλλο, βάζουμε λίγο ρύζι στη μέση, διπλώνοντας τις άκρες μέχρι να κλείσει. Οι ντολμάδες πρέπει να είναι τυλιγμένοι σφιχτά γιατί ανοίγουν στην κατσαρόλα. Τώρα θα σας δείξω μία άλλη μέθοδο. Παίρνουμε τις δύο άκρες του φύλου, τις τυλίγουμε.
Γεμίζουμε τα λαχανικά, τα βάζουμε στην κατσαρόλα όρθια για να μην χυθεί το ρύζι. Κόβουμε μία πατάτα και σκεπάζουμε για να μην χυθεί το ρύζι. Συνεχίζουμε τις ντολμάδες μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Βάζουμε αλάτι, λάδι, ενάμιση ποτήρι νερό, το σκεπάζουμε. Μόλις η κατσαρόλα αρχίζει να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά, το αφήνουμε να ψηθεί 50 με 60 λεπτά. Μην ξεχνάτε να κουνάτε την κατσαρόλα. Οι ντολμάδες είναι έτοιμοι, καλή όρεξη.